Και δε ο μέσο, μία προστρέψει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Μην
ιδέα που δεν θυμάσαι με υπέλο σου, αλλά ξύνω σου χρήσει με μου τα μαρτωλού και να ξεδούν τα δωρατά του. Εσύ καλύο προσφέρω και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και δελειτόμενος Χριστέ ο Θεός σου καυτή. Εσύ τη δόξα του να θέλω, συν το ανάγκο σου πατρί και το φαναγείο και αγαπώ και ζωτέω σου πνεύματι. Είναι και αήθεια εις τους αιώνας του Λόγου. Κοίτα χερουβή μυστικός εικονίζοντας και τους αρμόντρια του. Τα τρισάγιον είναι το πως όλες πάσαν είναι το προμηχαμένο. Τον αιώνα.
Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Διονυσίου και πάση εξ το ημών αδελφότητος Αναστασίου Πρεσβυτέρου της Μητρός και Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Χριστονύφης Μοναχής και της Συνοδείας αυτής του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και έλα φιλοχρήστη ημών στρατού των ευλαβών προσκυνητών αφηρετών και διαιρετών της Ιεράς Μονής Ταύτης και πάντων των προσελθόντων εις την Ιερά Μυσταγωγίαν Ταύτη των μακαρίων και ειδήμων πιτών ακινηστών και αφηρετών της Ιεράς Μονής Ταύτης των πεσόντων πάντων τε επερπή διαστάσεις ζωής αιωνίου και τιμημένων πατέρων και αδελφών ημών μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία του πάντοτε νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh,
το πνεύμα του έτος, το πνεύμα σου και τα προηγούμενα λόγια του Πατρός. Διά των ειδημών των αγενών σου ιούμε του ευλογητώσει. Συν το Παναγείο και Αγαθό και Ζωπιά σου πνεύματι, νύνη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Βάση και το πνεύματι σου. Αγαπήσομαι αλλήλως, είναι αιμονία που ευλογήσομαι. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, το Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ φωτός, Θεών αληθινών και Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ηθέντα ομοούσον του Πατρί, διού τα πάντα ηγέντα. Το δι πάσης ανθρώπους και δια την μεπέρα σωτηρία, πατρεθόντα των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρία της Παρθένων του Ιαρχίστου. Στα προθέντα πέιπε ημών, επί ποδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέτα, καναστάτα την τρίτη μέρα περί τας γραφάς, και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον δεξιόν του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας που και στη τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιός υποστηλούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλί σας για των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολική και αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν πάθος Πάης Άφης των Παθιών, προς το πάνω Ανάσταση νεκρών και τη ζωή του αίωνος αιώνος. Αμήν. Στόμεν καλός, στόμεν με τα φόβου, πρόσκομε την Αγίαν αναφοράν ειδη προσφέρει. Oh.
τράπετε, φάγετε. Τούτο μου έστει το σώμα του υπερημόρτω, μεν αν εις άφεσιν αμάρτιο.
Αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής της τυπήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού ζώντος, ο αληθώνης των κόσμων, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άγχοντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με τα τακρίδες με τα σκύλ των αχνάντων σου μυστηρίων, εις άφης την αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστρουγέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πήρχαν υπάρχει στου αναξίου πλέγων, αλλού κάθρον εκπάσει με κυλίδο. Του δείπνου του μυστικού, σήμερα νιέ Θεού κοινωνά με παράλαβε. Πού μίγα τη εχθρή των μυστήριων ύπο, πού φίλη μα ειδώσει ο καθάπερο Ιούδα. Αλλά σου ληστή ομολογώσει, μνήστε τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργό νε μαφρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξη καρεστή του αναξίου πλέγων. Θεού το σώμα και θα είμαι και τρέχει. Θα ή το πνεύμα των δενούν τρέχει ξένος. Έκλεψε σκόπι με Χριστέ και λύωσε το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφραξον κυρία ήλιο τη αμαρτία μου και βληστήρια τη εσύ τριχή καταξίωσον. Είναι τα δύο σκεπτών μεγαλύνω, αγαθέ παρουσία σου. Εν τε λαμπρότηση των Αγίων σου, πώ εισελεύσουμε ο ανάξιο, εάν καρτών μίσο συνεισελθύνει στον εμφόνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ου πένστη φουγά μου και δέσμιο εκβαλούμε από τον Αγγέλο. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπο, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα με γέντε τα Άγια Τάφτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάμπρα συγκεργιασμό ψυχής του και σώματος και εις αραβώνα την ολούς της ζωής και βασιλείας. Εμείτε το πως κολλάστε το Θεό αγαθό νεστή, πείτεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της οφηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερα νιέ Θεού κοινωνό μη παράλαβε. Ού μίγα τη εκκρίση των μυστήριων ύπων. Ού φίλη μα ειδώσω καθάπηρο Ιούδα. Αλλά σου ληστή σου ομολογώσει. Μνήστη τι μου φίλη εν τη βασιλεία σου. Oh.
Αγίων και δικαίων Θεό Πατώρων, Ιακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων,
ελεήσε και σώσε ημάς μέσα από το μάγκε, στις οικογένειά μας, στις οικογένειές μας και σε όλους τους απανταχού Ορθοδόξους και σε όλο τον κόσμο και μη Ορθοδόξους και αυτούς τους θέλουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν να γίνει το πανηγύρι εδώ στην Παναγία της Δέχομες, τους ανθρώπους που ήσαν 15 μέρες εδώ και διαγώνησαν το μοναστήρι και αυτούς που έφτιαξαν και τα στέγα στρατό για να είμαστε κάτω από τον ίσιο, τους ιεροσάφηδες μας, το τοπικό κανάλι που πάντοτε καλύπτει τις ακολουθίες της μονής, ιδιαίτερα της πανηγύρεως. Θα ήθελα να σας κάνω και μια ανακοίνωση. Στις 22 και στις 23 του μηνός, που είναι τα 9 μέρα της Παναγίας, από το 2011 που ήρθα στο Βιολέρι και από κάποιους πιο παλιούς που θυμόσαν και ξέρουν ιστορικά, μου είπαν ότι η εικόνα της Παναγίας πάντοτε τέτοια μέρα λιτανευόταν και κατέβαινε στο Βιολέρι που πανηγυρίζει το κημητήριο και εκεί τελούσαν τον Εσπερινό και την άλλη μέρα τη Θεία Λειτουργία. Και έτσι θεώρησα και σωστό και να θυμηθούμε τα παλιά, να ξανααναζωπηρώσουμε αυτό το ωραίο πράγμα που γινόταν κάποτε. Και ευλογία και του Βιολερίου του χωριού μου, αλλά και των ευρύτερων χωριών εδώ της Λέβοβας, που είναι γύρω-γύρω από το μοναστήρι. Και κατεβάζουμε την εικόνα στις 22 του μηνός, ανεβαίνουμε πούλμαν από τις 3.30 ώρα το μεσημέρι μέχρι και τις 5.30 το απόγευμα και στη συνέχεια που ξεκινάνε από το Βιολερί τα πούλμαν, και στη συνέχεια τελείται η μικρή παράκτηση της Παναγίας και συνεχίζουμε την λιτανία μέχρι το κημητήριο του Βιολερίου που πανηγυρίζει. Εκεί τελούμε τον μέγα πανηγυρικό Εσπερινό με αρτοκλασία και την άλλη μέρα στις 23 τελείται η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Είσαστε προσκαλεσμένοι όλοι. Γιατί αυτό δεν γίνεται μόνο για τους Βιολερίτες, αλλά όπως είπα και πριν, γίνεται για όλους τους χριστιανούς από άκρη σ' άκρη. Και το κανάλι πιστεύω θα το δείξει, θα το δούμε και άλλοι χριστιανοί που δεν είναι από, από τα χωριά μας, που μπορούν να προσέλθουν, να ευλαβώς να συμμετάσχουν σε αυτή την πανηγύρι. Επαναλαμβάνω στις 22 του μηνός, στις 3.30 ώρα το απόγευμα, θα ξεκινά το λεωφορείο μέχρι και τις 5.30, θα τελεστεί παραλληλικός κανόνας και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την λιτανία. Να είστε καλά όλοι, πάντοτε βέβαια με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου και της Γερόπισσας που μας επιτρέπουν να βάλουμε την εικόνα της Παναγίας εδώ του μοναστηρίου και να την κατεβάσουμε προς τα κάτω. Και ρώτησα, προεόρτια σας ευχαριστούμε για αυτή την τιμή που μας δίνετε και την ευλογία να έχει την Παναγία στο χωριό μας, να ευλογεί το χωριό μας και τους χωριανούς μας και όλους τους χριστιανούς. Εσάς σας εύχομαι η Παναγία να σας χαρίσει ό,τι καλύτερο στην επίγεια ζωή σας και στην αιώνια ζωή των Παράδεισο και σε όλες τις αδελφές. Η Αγία Τριάδη φυλάξει πάντα εσύ μας, καλημέρα σας, Παναγία βοηθειά μας.